Το Άγιον Όρος αποτελεί το ζωντανότερο πυρήνα της Ορθοδοξίας και συγχρόνως το σπουδαιότερο κύτταρο Ορθοδόξου μοναχισμού στον κόσμο όλο. Πέρα από την ιστορική, θρησκευτική, λατρευτική και αρχιτεκτονική μοναδικότητα του χώρου, η Χερσόνησος Αγίου Όρους αποτελεί και περιοχή με απαράμιλη φυσική ομορφιά. Η ποικιλία των φυτοκοινωνικών διαπλάσεων, η πλουσιότητα της χλωρίδας, οι άπειροι συνδυασμοί αποχρώσεων, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, τα ψηλόλιγνα κυπαρίσια που είναι σκορπισμένα παντού, τα αρωματικά πευκοδάση στο βόρειο άκρο, τα πυκνά δάση καστανιάς και δριός και τα καμαρωτά έλατα στο νότιο άκρο προσδίνουν ιερό κάλος στην μοναστική αυτή πολιτεία. Ο επιβλητικός άθος, με την κορυφή του να χάνεται συνήθως μέσα στα σύννεφα και οι απόκριμνες βραχώδεις και πτυχωτές ακτές που δέρνονται από ανέμους και κύματα προσθέτουν άγρια ωραιότητα στο πλούσιο φυσικό τοπίο. Η γεωγραφική απομόνωση και το δυσπρόσιτο της περιοχής, η παντελής έλλειψη βοσκής από εγωπρόβατα, η ελάχιστη ανθρωπογενής επίδραση και η συνετή κάρπωση των δασών, καθώς και ο σχετικά μικρός αριθμός δασικών πυρκαγιών, συντέλεσαν σημαντικά στη σταθεροποίηση και βελτίωση της βλάστησης διαμέσου των αιώνων, αλλά και στη διατήρηση της αρχαίγονης ποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας. Αν σε όλα αυτά προσθεθεί και το πλούσιο ανάγλυφο του εδάφους, που δημιουργεί απειρία μικροβιοτόπων με ιδιαίτερο μικροκλίμα, τότε είναι εύκολο να εξηγηθεί γιατί η Χερσόνησος του Αγίου Όρους αποτελεί έναν απέραντο φυσικό βοτανικό κήπο. Η μυκητοχλωρίδα ενός τόπου αποτελείται από το σύνολο των μυκήτων που απαντώνται σε αυτόν. Τα μανιτάρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι καρποφορίες, οι καρποί των μυκήτων. Κατά γενική παραδοχή, οι μύκητες και τα μανιτάρια τους θεωρούνται ένας μαγευτικός, αλλά ταυτόχρονα και παράξενος κόσμος. Η ξαφνική εμφάνισή τους, αμέσως μετά τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές, ο εφήμερος βιολογικός τους κύκλος, το πλήθος των ειδών, τα έντονα και ποικίλα χρώματα, η ποικιλομορφία τους και η απανταχού παρουσία τους συνδέθηκαν από τη λαϊκή φαντασία σε όλη τη γη με το μυστήριο και τους μύθους. Τα μανιτάρια προσήλκησαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τους ιστορικούς χρόνους. Κατά την αρχαιότητα θεωρούνταν εξαιρετική τροφή. Αιγύπτιοι και Βαβυλώνιοι και αργότερα οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι γνώριζαν πολλά ειδόδημα μανιτάρια και επιδίδονταν συστηματικά στη συλλογή τους. Τα εκτιμούσαν δε ως τροφή θεών και βασιλέων. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές και οι δηλητηριώδεις ιδιότητες των μανιταριών. Σε κείμενα Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων και ιστορικών αναφέρονται περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων από μανιτάρια. Παρά την εξέλιξη των επιστημών μυκητολογίας, τοξικολογίας και ιατρικής, ακόμη και στις ημέρες μας, ατυχήματα από τροφικές δηλητηριάσεις από μανιτάρια δεν είναι σπάνια. Στην Ευρώπη, αλλά και στη Βόρειο Αμερική, σημειώνεται κάθε χρόνο σημαντικός αριθμός δηλητηριάσεων. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά ούτε και αυτό το Άγιον Όρος, όπου στο παρελθόν υπήρξαν ακόμη και θανατηφόρα περιστατικά. Η μυκητοχλωρίδα του Αγίου Όρους είναι πλουσιότατη. Το φθινόπωρο, μετά τις πρώτες βροχές, τα πυκνά δάση της Χερσονήσου κατακλείζονται από κάθε είδους μανιτάρια. Μανιτάρια εμφανίζονται στο έδαφος, στους κορμούς δέντρων, στα κλαδιά και στα φύλλα. Οι μύκητες είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με άλλους οργανισμούς από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωσή τους. Ιδιαίτερα αναπτύσσονται πάνω σε φυτά, ζωντανά και νεκρά. Έτσι, ακολουθούν την εξάπλωση των φυτών σε όλα τα είδη βιοτόπων και συνθήκων. Η σύνθεση της μυκητοχλωρίδας μιας περιοχής εξαρτάται και από τη μορφολογία και τη γεωλογία του εδάφους. Συνήθως μεγαλύτερος αριθμός ειδών μυκήτων αναπτύσσεται σε δασωμένες πλαγιές και κοιλάδες, οι οποίες προστατεύονται από ξηρασία σε σύγκριση με εκτεθειμένους στον άνεμο και το θερμό ήλιο νότιες εκθέσεις. Επίσης, μολονότι η πλειοψηφία των μυκήτων είναι αδιάφορη στη χημική σύσταση του εδάφους όπου αναπτύσσονται, μερικά είδη προτιμούν ασβεστολιθικά εδάφη, ενώ άλλα προτιμούν όξινα.
Κάθε είδους βλάστησης αποτελείται από έναν αριθμό χαρακτηριστικών ειδών μυκήτων. Ο ιδανικότερος όμως βιότοπος για την ανάπτυξη των μυκήτων και ιδιαίτερα των σαπροφυτικών είναι τα δάση. Η αυθονία της οργανικής ουσίας, η αδιαταραξία της και οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιας μυκητοχλωρίδας. Αντίθετα, η αυθονία των μυκήτων σε είδη και πληθυσμούς μειώνεται προς τα ανώτερα όρια των δασών στα βουνά, καθώς και προς τα βόρεια όρια επέκτασης της βλάστησης προς τον πολικό κύκλο. Αυτή η μείωση προφανώς συμβαδίζει με τη μείωση της βλάστησης και ιδιαίτερα των δέντρων προς τα ίδια όρια, καθώς και με τη μείωση της διάρκειας της βλαστητικής περίοδου. Έτσι, στο Άγιον Όρος, τα περισσότερα είδη μυκήτων αναπτύσσονται κατά μήκος της ζώνης βλάστησης των αεφύλων δασών και πευκοδασών, τη ζώνη των φυλοβόλων δασών, καθώς και λατοδασών και λιγότερα στην παραλιακή ζώνη και προς την κορυφή του Άθων. Η ευεργετική δράση των μυκήτων είναι γνωστή στον άνθρωπο από την αρχαιότητα, από τότε που το κρασί θεωρούνταν σαν κύρια διασκέδαση βασιλέων και χωρικών και το ψωμί αποτελούσε τη βασικότερη από τις τροφές. Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τη βιολογική ζύμωση σαν θείο δώρο από τον θεό Όσιρη, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν το Διόνυσο και το Βάκχο ως θεούς του αμπελιού και του κρασιού. Η ζυθοποιία και η ινοποιία βασίζονται στους μικροσκοπικούς μύκητες ζυμώσεων. Η ανακάλυψη του αντιβιωτικού πενικελίνη το 1929 από τον Αλέξανδρο Φλέμινγκ, που παράγεται από το μύκητα πενικύλιο του ευγενές, είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την ανθρωπότητα. Άλλα αντιβιωτικά παράγονται από πολυάριθμους μύκητες, ενώ μύκητες λαμβάνουν μέρος στη βιομηχανική παραγωγή οργανικών οξέων, φαρμάκων όπως η εργομετρίνη και η κορτιζόνη, καθώς και ορισμένων βιταμινών. Το 1995, 6 από τα 20 φάρμακα με τη μεγαλύτερη εμπορική διακίνηση στον κόσμο είχαν μυκητική προέλευση. Στην πλειονότητά τους όμως οι μύκητες είναι καταστρεπτικοί για τον άνθρωπο. Προκαλούν αναρρύθμιτες ασθένειες σε καλλιεργούμενα ετήσια φυτά και σε δέντρα και ευθύνονται για την απώλεια σημαντικού μέρους της ετήσιας παγκόσμιας βιολογικής παραγωγής. Η φοβερή ασθένεια του έλκους της Καστανιάς, που απείλησε τα πανέμορφα καστανοδάση του Αγίου Όρους κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, προκαλείται από το μύκητα κρυφονέκτρια ή παρασιτική. Τεράστια χρηματικά ποσά διατίθενται για την καταπολέμηση των φυτονόσων, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση μυκητοκτόνων να συμβάλλει ουσιαστικά στη μόλυνση των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Ένας σημαντικός αριθμός δασόβιων μυκήτων παράγει μανιτάρια, που αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα διατροφής στη φύση και εκλεκτή τροφή για τον άνθρωπο. Σήμερα, η συλλογή μανιταριών σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί διαδεδομένο σπορ, ενώ σε υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες συμπληρώνει το διαιτολόγιο των κατοίκων τους. Όμως, οι μύκητες μαζί με τα βακτήρια παίζουν και ένα σημαντικό ρόλο στη φύση. Είναι οργανισμοί αναντικατάστατοι στη διατήρηση του κύκλου του άνθρακα, καθώς και των θρεπτικών στοιχείων, και ιδιαίτερα σημαντικοί στη διάσπαση της κυταρίνης, που αποτελεί την πιο άφθονη οργανική ουσία στη φύση. Οι μύκητες, ως ετερότροφοι οργανισμοί, είναι ανίκανοι να χρησιμοποιήσουν το διοξίδιο του άνθρακα σαν μόνη πηγή άνθρακα, όπως συμβαίνει με τα χλωροφυλούχα φυτά. Απαιτούν σύνθετες οργανικές ενώσεις που συνθέτουν κυρίως τα ανώτερα φυτά. Έτσι, προσβάλλουν ζώντα φυτά στα οποία παρασιτούν ή αναπτύσσονται επάνω σε νεκρή φυτική ή ζωική οργανική ουσία ως σαπρόφυτοι οργανισμοί. Η οργανική ουσία που συσσωρεύεται λοιπόν στα δάση και συνιστά μια τεράστια πηγή άχρηστης κυταρίνης, άλλων υδατανθράκων και λιγνίνης, αποτελεί το πιο κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη των μυκήτων. Μια άλλη ομάδα μυκήτων
συμβιώνει με τις ρίζες φυτών και ιδιαίτερα δέντρων με τις οποίες δημιουργεί μυκόριζες. Οι μυκοριζικοί μύκητες καθιστούν τα δέντρα πιο ανθεκτικά στην ξηρασία, βελτιώνουν τη θρέψη τους και ενδυναμώνουν την επιβίωσή τους. Ο συνδυασμός υγρασίας και κατάλληλων θερμοκρασιών επηρεάζουν την εποχή καρποφορίας των μυκήτων, παραγωγής δηλαδή των μανιταριών τους. Όταν η περιεκτικότητα της οργανικής ουσίας υπερβεί ποσοστό περίπου 50% και η θερμοκρασία αέρος κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, τότε η εμφάνιση των μανιταριών μπορεί να γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Στο Άγιον Όρος τέτοιες συνθήκες παρουσιάζονται κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη. Τότε τα πυκνά δάση της Χερσονήσου κατακλείζονται από κάθε λογής μανιτάρια που υποδηλώνουν και το μεγαλείο αυτής της ιερής φύσης. Άρχισα να μελετώ την νυκτοχλωρίδα του Αγίου Όρους το 1985, όταν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας χρηματοδότησε το πρώτο μου ερευνητικό πρόγραμμα για την καταγραφή των μυκήτων της Χερσονήσου. Αρχικά, η περιοχή έρευνας ήταν η Μονή Σταυρονικήτα, όπου ο πατήρ Γαβρίλ, λάτρης και αυτός των μανιταριών, μου πρόσφερε σημαντική βοήθεια. Σύντομα όμως, η δραστηριότητά μου επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Χερσονήσου. Δεν πήρε πολύ καιρό για να αντιληφθώ ότι το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους είναι μοναδικό σε βιοτόπους, σε φυτοκοινωνικές διαπλάσεις, σε αριθμό φυτών και επομένως και σε αριθμό μυκήτων. Το 1995, ένα άλλο πρόγραμμα που χρηματοδότησε πάλι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας συνέβαλε στη χαρτογράφηση των καταγραφών μου με τη βοήθεια GPS. Εν τω μεταξύ, γνωρίστηκα με πατέρες όπως ο πατήρ Δομέτιος και ο πατήρ Σπυρίδων οι Φιλοθεΐτες, ο πατήρ Μάρκος ο Κωνσταμονίτης, ο πατήρ Βυσαρίων ο Σιμωνοπετρίτης, οι οποίοι με ενημερώνουν για τις δικές τους καταγραφές αλλά και για την εποχή εμφάνισης των μανιταριών. Το 1997, στα πλαίσια Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, δημοσιεύτηκε εγχειρίδιο με τίτλο «Η μυκοχλωρίδα του Αγίου Όρους», που δυστυχώς εξαντλήθηκε πολύ σύντομα. Όλη αυτή η προσπάθεια των τελευταίων 20 ετών συνέβαλε στην ενημέρωση των μοναχών αλλά και των προσκυνητών για τον υπέροχο αυτό μικρό κόσμο αλλά και τα φαγόσιμα μανιτάρια. Η μακρά παράδοση των εδόδημων μανιταριών στο Άγιον Όρος δεν είναι αδικαιολόγητη. Κελιώτες μοναχοί πάντα μάζευαν εδόδημα μανιτάρια για συμπλήρωμα του διαιτολογίου τους. Περιστατικά δηλητηριάσεων δημιουργούσαν κατά καιρούς αβεβαιότητα και φόβο, όμως η νοστιμιά τους και ακόμη το γεγονός ότι μπορεί να καταναλωθούν σε περιόδους νηστείας τα επανέφερε στο τραπέζι των μοναχών. Τα αυτοφυή, τα άγρια μανιτάρια, έχουν υπέροχες γεύσεις αλλά και σημαντική θρεπτική αξία. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ενώ η χαμηλή τους περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και λίπη και επομένως και σε θερμίδες τα καθιστά ιδανικά στη διαιτητική. Τα μανιτάρια είναι επίσης γνωστές πηγές βιταμινών. Έχουν σημαντική περιεκτικότητα σε βιταμίνες B, D, η οποία είναι γνωστή και ως αντιραχητική, E, η γνωστή Ε και K, ενώ οι μύκητες, όπως ο κανθαρίσκος ο βρόσιμος και ο βολίτης ο εδόδημος, είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Α με τη μορφή της καροτίνης, ενώ ο μύκητας φιστουλίνα ή υπατική περιέχει και βιταμίνη C. Όλοι αυτοί οι μύκητες είναι γνωστοί και κοινοί στο Άγιον Όρος. Τα μανιτάρια υπερτερούν σε σύγκριση με τα υπόλοιπα λαχανικά σε περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία, όπως κάλιο, φόσφορο, ασβέστιο και σίδηρο, αλλά και ιχνοστοιχεία. Ο χαλκός, που είναι απαραίτητος για το σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, περιέχεται στα μανιτάρια σε συγκέντρωση δεκαπλάσια εκείνης άλλων λαχανικών. Η μεγαλύτερη ποσότητα έχει βρεθεί στα μανιτάρια του μύκητα μακρολεπιώτα ή υψηλή, που στο Άγιον Όρος είναι γνωστά και με το όνομα ελαφίσια, γκουργλιάνες ή παπλιούτες. Άλλα σπάνια στοιχεία που περιέχουν τα μανιτάρια είναι το σελήνιο, τιτάνιο, βανάδιο, ρουβίδιο, αλλά και πολλά άλλα. Οι Κινέζοι εκτιμούν μερικούς μύκητες, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός στο Άγιον Όρος γανόδερματο γυαλιστερό,
για τις ευεργετικές θεραπευτικές τους ιδιότητες στον άνθρωπο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μανιτάρια ενδυναμώνουν και διηγείρουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Γενικά τα μανιτάρια θεωρούνται σπουδαία τροφή. Στην Ιαπωνία τα μανιτάρια παραδοσιακά θεωρούνται ότι συντελούν στη μακροζωία. Η μεγάλη τους περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα πιθανολογείται ότι συντελεί στην πρόληψη του καρκίνου. Επίσης, η κατανάλωση μανιταριών έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει τη χοληστερίνη του αίματος να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Αποτελούν ιδανική τροφή για διαβητικούς, ενώ η μεγάλη τους περιεκτικότητα σε σίδηρο και φολικό οξύ τα καθιστά πολύτιμο συμπλήρωμα στο διαιτολόγιο ανεμικών ατόμων. Δυστυχώς όμως, όλα τα μανιτάρια στη φύση και βέβαια στο Άγιον Όρος δεν είναι δόδυμα. Ένας μικρός σχετικά αριθμός περιέχουν τοξικές ουσίες που προκαλούν στον άνθρωπο δηλητηριάσεις από απλές γαστρεντερικές ανομαλίες μέχρι ακόμη και το θάνατο. Η ασφαλής συλλογή ορισμένων εδόδημων μανιταριών είναι εύκολη εάν ο συλλέκτης έχει ένα βιβλίο οδηγό υπαίθρου, συλλέγει μόνο τα συγκεκριμένα είδη που γνωρίζει και αγνοεί όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει γενικός κανόνας που να διαχωρίζει τα εδόδημα από τα δηλητηριώδη μανιτάρια και όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας δεν είναι ασφαλείς. Πρέπει να γνωρίζετε με απόλυτη βεβαιότητα ένα προς ένα όλα τα μανιτάρια που μαζεύετε. Έτσι ο κίνδυνος δηλητηρίασης σχεδόν εκμηδενίζεται. Όταν ψάχνετε για μανιτάρια στο Άγιον Όρος, προσπαθήστε να μην διαταράσετε το βιότοπό τους. Μην καταστρέφετε τα μανιτάρια που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε. Πιθανόν αυτά να είναι σπάνια είδη. Σήμερα στο Άγιον Όρος έχουν καταγραφεί περισσότερα από 400 είδη μυκήτων. Είναι όμως βέβαιο ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα. Οι μύκητες που έχουν καταγραφεί ανήκουν σε δύο μεγάλες ταξινομικές ομάδες, τους βασιδιομύκητες και τους ασκομύκητες. Οι βασιδιομύκητες παράγουν τα γνωστά μανιτάρια που έχουν σχήμα ομπρέλας, οπλής ύπου, κοραλιού, σφαιρικό, κυλινδρικό ή αστερόμορφο και σε λατινοειδές. Οι ασκομύκητες χαρακτηρίζονται από καρποφορίες με σχήμα κυψελοειδές, κονικό, σελοειδές, δισκοειδές έως κυπελόμορφο και συνήθως δεν ξεπερνούν σε μέγεθος μερικά χιλιοστά. Καθώς τα κοινά ονόματα των μανιταριών διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, οι μύκητες που έχουν καταγραφεί στη Χερσόνησο Αγίου Όρους παρουσιάζονται εδώ με τα επιστημονικά, λατινικά και ελληνικά τους ονόματα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μανιτάρια μυκήτων που καταγράφηκαν στις τρεις κύριες ζώνες βλάστησης όπου επικεντρώθηκε η καταγραφική μας προσπάθεια. Στην πρώτη χαμηλότερη ζώνη, ευμεσογειακής βλάστησης, που εμφανίζεται από την ακτή μέχρι υψόμετρο περίπου 200 μέτρα και αποτελείται από τα δάση Χαλεπίου Πεύκης και τα οικοσυστήματα των αεφύλων πλατυφύλων, οι σημαντικότεροι μύκητες που έχουν καταγραφεί είναι οι εξής. Αγαρικό το παιδινό, από τα πιο γνωστά και δημοφιλή φαγόσιμα μανιτάρια του Αγίου Όρους. Αγροκύβη η κυλινδρική, αναπτύσσεται επάνω σε ξύλο. Αουρικουλαρίωψη η πολυάριθμη. Βολβίτιος ο κροκόδης. Κεροκορτήσιο το γαλάζιο, με ένα υπέροχο γαλάζιο χρώμα, αναπτύσσεται επάνω σε κλαδιά πλατυφύλων δέντρων. Χρογόμφιος ο λαμπροκόκκινος. Κλάθρος ο κόκκινος, μανιτάρι της μεσογειακής ζώνης, είναι σπάνιο στην κεντρική Ευρώπη. Κλαβουλίνα ηρητιδωμένη. Κόπρινος ο μελανογόνος, φαγόσιμο μανιτάρι, αλλά δεν πρέπει να συνδυάζεται με το κρασάκι. Κόπρινος ο διάσπαρτος. Δακρυμίκης ο σταγονόμορφος. Εντόλωμα το χαλίβδινο. Φόμης ο πευκόφυλλος, ο πιο γνωστός ξυλοσηπτικός μύκητας των δασών Χαλεπίου Πεύκης του Αγίου Όρους.
Γιάστρο το χτενοειδές. Γομφίδιος ογλιώδης. Γυμνόπυλος ο διεισδυτικός. Υγροκύβη εικονική. Υγροκύβη η λαδόλευκη. Υγροκύβη η παρθενική. Υγροφόρος ο σταχτής. Υγροφόρος ο τρομπαλός. Υγροφόρος ο κοκκινοπός. Αναπτύσσεται σε μεγάλους αριθμούς στο Άγιον Όρος, ενώ είναι εξαφανισμένο είδος από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Λακτάριος ο νόστιμος. Γνωστός και με τα κοινά ονόματα Κουμαρίτης, Πευκίτης, μαζεύεται στο Άγιον Όρος από πολλούς μοναχούς. Λεπιώτα ή καφεσαρκορόδινη. Μακρολεπιώτα ή υψηλή. Γνωστή σε όλο το Άγιον Όρος με τα ονόματα Παπλιούτα, Ελαφίσιο, νόστιμο, πολύ ωραίο μαντάρι. Μαράσμιος ο νανοφυής. Μερούλιος ο παλόμενος. Μικρομφαλός ο λαχανόμορφος. Μικίνη η γαλακτόχρωμη. Μικίνη η καθαρή. Δηλητηριώδες μανιτάρι, ευτυχώς που είναι μικρό και δεν το πολυδίνουμε σημασία. Μικίνη η σένιος. Αναπτύσσεται αποκλειστικά στα κουκουνάρια της Χαλοπιού Πεύκης. Μικίνη η κοινή. Ομφαλωτός ο ελαιόφυλλος. Μοιάζει καταπληκτικά με τα μανιτάρια του Μίκητα Κανθαρίσκου του Εδόδημου, γι' αυτό λοιπόν οι συλλέκτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πανέολος ο τεντωμένος. Πάξιλος ο ποινιόμορφος. Φελίνος ο πυρίτης. Πόστια η στυπτική. Ψαθυρέλα η καντολεάνιος. Ρουσούλα η αιματόχρωμη. Σαρκοσκύφη η κόκκινη. Τα μανιτάρια της εμφανίζονται συνήθως το Φεβρουάριο-Μάρτιο μόλις αρχίζουν να λιώνουν τα χιόνια. Στροφάρια η ημιοειδής. Στροφάρια η κορονούλα. Τραμέτης ο καμπούρης. Τριχόλωμα το θειοκίτρινο. Τριχόλωμα το γήινο. Ακόμη ένα φαγόσιμο μανιτάρι το οποίο αναπτύσσεται στα πευκοδάση του βόρειου μέρους της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Τουβάρια η πιτυρόδης. Τυρομίκης ο γκριζογάλαζος. Η δεύτερη μεσαία ζώνη των φυλοβόλων πλατυφύλων που χαρακτηρίζεται από τα δριοδάση και δάση καστανιάς είναι ιδιαίτερα πλούσια σε μανιτάρια. Αγαρικό το δασόβιο. Αμανίτης ο κεσαρικός. Το υπαριθμόν ένα σε νοστιμιά μανιτάρι του Αγίου Όρους. Αμανίτης ο κροκής. Αμανίτης ο μυγοκτόνος. Γνωστό μανιτάρι, διότι χρησιμοποιείται και σαν χριστουγεννιάτικο στόλισμα, παρόλα αυτά είναι παρεστησιογόνα τα μανιτάρια του. Αμανίτης ο κοκκινοπός. Φαγόσιμο μανιτάρι, θεωρείται ένα από τα πιο νόστιμα μανιτάρια του Αγίου Όρους. Δυσπορέλα η κίτρινη. Βολίτης ο χαλκόχρωμος. Βολίτης ο καλόποδος. Βολίτης ο ντουπαΐνιος. Βολίτης ο εδόδημος. Το πιο δημοφιλές και νόστιμο μανιτάρι του Αγίου Όρους. Βολίτης ο κιτρινοχαλκόχρωμος.
Βολίτης ο ποικιλόχρωμος. Βολίτης ο δικτυωτός. Βολίτης ο ροδόξανθος. Βολίτης ο σατανάς. Δηλητηριώδες μανιτάρι που προκαλεί γαστροεντερικά προβλήματα. Καλοκύβη ή μεγαλόποδη. Γνωστό μανιτάρι στο Άγιον Όρος, καρποφορεί τον Απρίλιο και γι' αυτό είναι γνωστό και σαν αγιοργήτικο. Κανθαρίσκος ο βρόσιμος, από τα πιο νόστιμα μανιτάρια της Ευρώπης. Κανθαρίσκος ο ροδόξανθος. Κλαβαριάδελφος ο γουδοχερόμορφος. Κλειτοκύβη ή απαλή. Κολυβία ή δριόφυλλη. Κολυβία ή αδραχτόποδη. Κόπρινος ο κοκκόδης. Κόπρινος ο καρακαξοειδής. Κορτινάριος ο λευκοϊώδης. Κορτινάριος ο βουλιάρδιος. Κορτινάριος ο κοινός. Εντόλωμα το ροδοπόλιο. Εντόλωμα το κολποτό. Εξίδια η κολοβή. Γανόδερμα το γυαλιστερό, μανιτάρι με φαρμακευτικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται σήμερα για καρδιακές παθήσεις. Γιάστρο το τριπλό. Απαλόπυλος ο νεοσός. Ελβέλα η αυλακωτή. Ιδνέλο το συμφιές. Υγροφόρος ο δίχρωμος. Υφόλωμα το θησανόδες. Τα μανιτάρια του είναι δηλητηριώδη, εμφανίζεται δε σε δάση κονοφόρων και πλατυφύλων δέντρων. Λακτάριος ο άζωνος. Λακτάριος ο χρυσόρεος. Λακτάριος ο εύοσμος. Λακτάριος ο βελούδινος. Λακτάριος ο χουφτομεγέθης. Λακτάριος ο ζωνοειδής. Λετύπορος ο θειοκίτρινος. Κοινό μανιτάρι στο Άγιον Όρος, αναπτύσσεται στα δέντρα καστανιάς, επάνω στο ξύλο και σε νεαρή ηλικία είναι πανόστιμα, θεωρείται το κοτόπουλο του δάσους. Λεξίνο το πορτοκαλόχρωμο. Λεπίστα η γυμνή. Επίσης νοστιμότατο μανιτάρι του Αγίου Όρους. Λυκόπερδο το αχινοειδές. Λυκόπερδο το αγγιόμορφο. Λιόφυλλο το συμφιές. Μαράσμιος ο κατόφυλλος. Μεγαλοκολύβια η πλατύφυλλη. Μυκήνη η αλκαλική. Μυκήνη η στικτή. Μυκήνη η ρόδινη. Πανέμορφο ροδόχρωμο μανιτάρι, όμως είναι δηλητηριώδες. Πανέολος ο τεντωμένος. Πάξιλος ο μαυροβελούδινος. Πάξιλος ο περίπλοκος. Παξίνα η δισκόμορφη. Πενιόφορα η δριόφυλλη. Αναπτύσσεται επάνω στα κλαδιά δριός και άλλων πλατυφύλων δέντρων. Φωλιώτα η λεπιδωτή. Πλευρωτός ο οστρεώδης. Από τα γνωστά και κοινά φαγόσιμα μανιτάρια του Αγίου Όρους
Σήμερα βγαίνει και σε τράπεζες αρκετών μοναστηριών. Πολύπορος ο χειμερινός. Ψαθυρέλα η παλαμοειδής. Ραμάρια η κίτρινη. Ραμάρια η κιτρινοπή. Ρουσούλα η μαυροκόκκινη. Ρουσούλα η χρυσή. Ρουσούλα η καστανοβιολετιά. Ρουσούλα η κιανόξανθη. Ρουσούλα η απογαλακτισμένη. Ρουσούλα η ετερόφιλη. Ρουσούλα η δαφνοκέρασος. Ρουσούλα η μικρούλα. Ρουσούλα η οχροπή. Ρουσούλα η γελοτόρνης, ποικιλία χαμελεόντιος. Ρουσούλα η αδελφική. Ρουσούλα η πρασινοπή. Καρποφορεί το καλοκαίρι, τα δε μανιτάρια της θεωρούνται εξαιρετικά σε νοστιμιά. Στέρεο το τριχωτό. Σουήλος ο ποικίλος. Τρεμέλα η παχυεντερόμορφη. Εντυπωσιακά μανιτάρια που αναπτύσσονται πάνω σε κλαδιά βελανιδιάς αλλά και άλλων πλατυφυλλοδέντρων. Τριχόλωμα το ανάγλυφο. Τριχόλωμα το θειοκίτρινο. Τριχόλωμα το καμένο. Τριχολόμοψη λαμπροκόκκινη. Τυφούλα η φακόριζη. Ξερόκομος ο πορόσπορος. Ξερόκομος ο υποχνουδωτός. Τέλος, στην τρίτη υψηλότερη ζώνη των ορεινών μεσογειακών κονοφόρων έχουν καταγραφεί οι εξής μύκητες: αγαρικό το ξανθόδερμο, ποικιλία το γκρίζο. Αρμιλάρια η μελιτόχρωμη. Κλιτοκύβη η νεφελώδης. Πολυβία η βουτυρώδης. Κορίολος ο ποικιλόχρωμος. Κορτινάριος ο λευκοϊόχρωμος. Κορτινάριος ο καλόχρωμος, ποικιλία ο πλατής. Κορτινάριος ο κανελοκαστανός. Κορτινάριος ο λαδοκοκκινοπός. Κορτινάριος ο μισογελιστερός. Πολλά είδη του γένους κορτινάριου αναπτύσσονται στο Άγιον Όρος, κανένα όμως από αυτά δεν είναι φαγόσιμο. Κορτινάριος ο σκυθροπός. Κρατερέλος ο σταχτής. Φωμήτοψη η πευκόβια. Αναπτύσσεται κυρίως στα ελατοδάση στο νότιο τμήμα του Αγίου Όρους. Γαλερίνα η μυκητοειδής. Γανόδερμα το επίπεδο. Εμφανίζεται κυρίως επάνω στις οξιές. Γυρομήτρα η σαρικοφόρος. Υγροφόροψη η πορτοκαλόχρωμη. Υγροφόρος ο χρυσόδοντος. Υγροφόρος ο κατάλευκος. Η μενοχέτη η σκοριόχρωμη. Σπάνιος μύκητα στο Άγιον Όρος, έχει καταγραφεί δύο μόνο φορές. Η φόλωμα το καπνοειδές. Η φόλωμα το πλάγιο. Υπόξυλο το φραουλόμορφο. Λακτάριος ο χείριστος. Εκλεκτό μαντάρι του Αγίου Όρους. Λεξίνο το τραχύ. Λυκόγαλα το επίδεντρο.
Νεοβουλγάρια η καθαρή. Οτίδεα η κομψή. Πανέλος ο μαλακός. Πλευρωτός ο οστρεώδης. Ψιλοκύβη η Ρικένιος. Πυκνόπορος ο Κιναβάρινος. Σχιζόφυλλο το κοινό. Γνωστός ξυλοσηπτικός μύκητας, αναπτύσσεται πάνω σε κάθε είδος ξύλου. Στροφάρια η χαλκοπράσινη. Η καταγραφή των μυκήτων του Αγίου Όρους θα συνεχίζεται για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς η εμφάνιση των καρποφοριών των μυκήτων, δηλαδή η εμφάνιση των μανιταριών, που αποτελούν και τα μόνα βοτανικά στοιχεία για την επιστημονική τους αναγνώριση και μελέτη, είναι εντελώς απρόβλεπτη και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που εκάστοτε επικρατούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που μανιτάρια δεν εμφανίζονται για 10 χρόνια ή και περισσότερα ακόμη. Η όλη προσπάθεια καταγραφής, χαρτογράφησης και μελέτης της μυκητοχλωρίδας του Αγίου Όρους υποστηρίζεται τώρα από το ιδρυόμενο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Αγίου Όρους.